Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο για την πολύ ευγενική και τιμητική πρόσκληση. Να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι η φαρμακευτική και η βιοτεχνολογική βιομηχανία είχε μια τεράστια αλλαγή πριν περίπου 20 χρόνια. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες βιοτεχνολογίας αποφάσισαν να περιορίσουν τις επενδύσεις τους in-house μέσα στα εργαστήριά τους και να συνεργαστούν με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και βέβαια το οικοσύστημα που δημιουργήθηκε μέσα σε αυτά τα ιδρύματα, τις spin-off και τις start-up εταιρείες. Αυτή η τεράστια αλλαγή στον τρόπο σκέψης της φαρμακευτικής βιομηχανίας δίνει σήμερα τους καρπούς της με το πρόβλημα της πανδημίας. Κοιτάξτε πόσα από τα πιθανά φάρμακα, μονοκλονικά αντισώματα ή μικρά μόρια ή τα εμβόλια, σχετίζονται με πολύ στενή συνεργασία της φαρμακευτικής βιομηχανίας με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά ιδρύματα. Στα 140 περίπου μπορώ να έχω την επόμενη διαφάνεια. Εδώ συνοψίζω, Επιτροχάδην, πρόσφατα δεδομένα που δείχνουν ότι περίπου το 60% των φαρμάκων και διαγνωστικών και medical devices τα οποία πήραν FDA approval προέρχονται από συνεργασία της βιομηχανίας της φαρμακευτικής με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Περίπου το 60% αυτών των υλικών που είναι ήδη στην αγορά προέρχονται από αυτήν ακριβώς τη συνεργασία. Το ποσοστό αυτό στην Ευρώπη είναι πολύ μικρότερο, είναι 25-30%. Η επόμενη διαφάνεια. Από τα 140-150 δισεκατομμύρια επένδυση της φαρμακευτικής και βιοτεχνολογικής βιομηχανίας, περίπου το μισό, 60-70 δισεκατομμύρια, επενδύεται πλέον από τις εταιρείες στις συνεργασίες που έχουν με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Είναι ένα τεράστιο ποσό το οποίο περνάει από τον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία πλέον συνήθως με το δημόσιο τομέα που αφορά στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ιδρύματα. Αυτό έχει αλλάξει άρδιν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και αντί να επενδύσουν πλέον σε προσωπικό in-house ή τεχνολογία, δίνουν αυτά τα χρήματα σε συνεργασίες και αυτό τους δίνει τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, εάν θέλουν να αλλάξουν κάποια δομή όσον αφορά το πού εστιάζουν σε επίπεδο φαρμακευτικής επένδυσης ή targeting στόχων θεραπευτικών, μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα, γιατί εκεί έξω υπάρχουν έτοιμα υλικά, τόσο σε ανθρώπινο κεφάλαιο, όσο και σε γνώση. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στη χώρα μας, ιδιαίτερα μετά από την προσπάθεια, όπως ανέφερε ο κύριος Λιαγκόβας πολύ εύστοχα, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο, να μην είναι μόνο ο τουρισμός, που από ό,τι θυμάμαι είναι περίπου το 20% της του ΑΕΠ, να πάμε και σε άλλες δραστηριότητες και βέβαια οι δραστηριότητες στη φαρμακευτική βιομηχανία τοπικά είναι μια επιτυχής, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι μια από τις ελάχιστες δραστηριότητες οικονομικές που έχουν εξωστρέφεια και φέρουν, αν είμαι ακριβής, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στη χώρα. Ποιες πρέπει να είναι όμως οι βασικές δράσεις και σε ποιους τομείς μπορούμε εμείς να είμαστε αποτελεσματικοί ώστε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Χρειάζονται λοιπόν για να γίνει αυτό και να μιμηθούμε στην ουσία αυτό που γίνεται εδώ και χρόνια παγκόσμια, ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι ο όρος μικροδιορθώσεις ή αναδιάταξη δεν αρμόζει στα προβλήματα και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της πανδημίας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε και ειδικά η νέα κυβέρνηση είναι επανεφεύρεση του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε την οικονομία μας. Και βέβαια το οικοσύστημα στην επόμενη διαφάνεια περιλαμβάνει όπως όλο τον κόσμο τα πανεπιστήμια, που έχουν μέσα τους ταλαντούχους φοιτητές και καθηγητές. Περιλαμβάνει βεβαίως τη φαρμακευτική βιομηχανία την τοπική, την φαρμακευτική βιομηχανία την διεθνή. Χρειαζόμαστε προφανώς χρηματοδότηση και αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, εκτός από τα χρήματα που δίνονται μέσα από την ίδια τη φαρμακευτική βιομηχανία, υπάρχουν αυτά που ονομάζουμε venture capital, στα οποία συνδέουν με μικρότερο ρίσκο τα πανεπιστήμια με τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το οικοσύστημα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ συγκεκριμένες, αλλά ταχύτατες και πολύ θαραλέες πολιτικά διορθώσεις. Στην επόμενη διαφάνεια αναφέρομαι στο σύστημα που αφορά τον δικό μου μικρόκοσμο, που είναι το Πανεπιστήμιο και το Ερευνητικό Κέντρο. Για πάρα πολλά χρόνια, για ιδιοληπτικούς λόγους, η παραγωγή γνώσης και η μεταφορά, αυτό που ονομάζουμε μετάφραση της παραγόμενης γνώσης μέσα στο Πανεπιστήμιο και στο Ερευνητικό Κέντρο, στην βιομηχανία και στην οικονομία, φαινόταν σαν
αμάρτημα. Αυτό πρέπει να αλλάξει διεθνώς. Είναι υποχρέωση των ακαδημαϊκών και των ερευνητών να παράγουν υλικό, να παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη βιομηχανία τόσο στη χώρα που λειτουργούν, αλλά και γενικότερα διεθνώς. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει και να υπάρξει ένα πλαίσιο πλέον με το οποίο πολύ εύκολα ο ιδιωτικός τομέας, τόσο στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό, να μπορεί να συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια μας και τα ερευνητικά μας κέντρα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα δεν έχουν τα απαραίτητα στελέχη, αυτό που ονομάζουμε innovation, που να μπορούν να περάσουν την innovation από τον ακαδημαϊκό χώρο στη βιομηχανία. Και εδώ χρειαζόμαστε πραγματικά χρυσιδάνιο από τους ανθρώπους της βιομηχανίας, τόσο στη φαρμακευτική όσο και στη βιοτεχνολογική παραγωγή, που θα έρθουν μέσα στα πανεπιστήμια να μας βοηθήσουν στο κομμάτι της καινοτομίας, πώς θα την ετοιμάσουμε, ποια είναι σημαντική και πώς θα τη φέρουμε αυτή σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτή την προσπάθεια είναι να υπάρχει πλέον αυτό που ονομάζουμε αξιοκρατία. Νομίζω ότι η έννοια της αξιοκρατίας είναι συνυφασμένη άρρηκτα με την επιβίωση του κράτους που λέγεται Ελλάδα. Πρέπει δηλαδή σε όλους τους τομείς να υπάρχει μεριτόκραση, να υπάρχει αξιοκρατία και βέβαια να υπάρχει πολύ σημαντική χρηματοδότηση όχι μόνο της μεταφραστικής έρευνας αλλά και της βασικής έρευνας που όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα είναι αυτή που δίνει τα disruptive υλικά είτε σε επίπεδο φαρμάκων είτε σε επίπεδο διαγνωστικών για να μπορέσει να αλλάξει η οικονομία μας. Στην επόμενη διαφάνεια συνοψίζω αυτό που πρέπει να γίνει από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και αυτό αφορά τις τράπεζες και τη δημιουργία venture capitals που πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να τα διευκολύνει όχι μόνο σε εσωτερικό κεφάλαιο αλλά και στο διεθνές κεφάλαιο. Και βέβαια πρέπει όλος αυτός ο κόσμος, ο μικρόκοσμος της χρηματοδότησης να έρθει κοντά στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Στην επόμενη διαφάνεια συνοψίζω ποιες μπορεί να είναι αυτές αυτοί οι στόχοι που μπορούμε πραγματικά να είμαστε επιτυχείς. Και αναφέρομαι στα φυσικά προϊόντα, στα nutraceuticals, αναφέρομαι σε repurposing, αναφέρομαι σε καινούργια formulations, τα οποία ούτως ή άλλως είτε γίνονται και είναι εξαιρετικά επιτυχή με εξαγώγημα προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Αυτό η επικοινωνία μεταξύ πανεπιστημίων και θα ήθελα ακόμη ένα λεπτό αν μου επιτρέπετε θα πρέπει επίσης να εστιάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται όμως. Θα πρέπει επίσης να εστιάσει φιλόδοξα τόσο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων όσο και biomarkers και νέων διαγνωστικών. Αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα επικοινωνίας φιλόδοξης και αποτελεσματικής της τοπικής φαρμακευτικής βιομηχανίας με το διεθνές περιβάλλον. Και θα τελειώσω με την σημασία που έχει πλέον η νέα τεχνολογία, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, για την εφαρμογή της στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και βιοδιαγνωστικών. Και είναι μια τεχνολογία η οποία είναι στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις, χρειάζεται ανθρώπους που έχουν πραγματική γνώση και μπορεί να γίνει by remote, είτε από Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, είτε από Έλληνες που είναι εδώ και μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην ανάπτυξη πολύ εξειδικευμένων προϊόντων, τόσο στην αναγεννητική ιατρική, όσο και στην σχεδιασμό και δημιουργία είτε βιοδιαγνωστικών, είτε νέων πρωτότυπων φαρμάκων, είτε της ανάλυσης μεγάλων χημικών βιβλιοθηκών για το κομμάτι του repurposing. Σας ευχαριστώ.